Οι Ουκρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως αναφέρουν, καταγράφεται η κατάρρευση ρωσικού ελικοπτέρου σε άγνωστη τοποθεσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει περάσει στην 11η ημέρα. Από το Κίεβο, ο πρόεδρος της χώρας κάλεσε τους πολίτες σε αντεπίθεση για να εκδιώξουν το κακό, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο λαός μας, οι Ουκρανοί, δεν υποχωρούν, δεν εγκαταλείπουν, δεν σταματούν την αντίσταση. Φωνάζουν στους κατακτητές, γυρίστε σπίτια σας, όπως ένα ρωσικό πλοίο, διώξτε τους από το έδαφος μας, κλείστε τους στο δρόμο. Οι εκκλήσεις Ζελένσκι έχουν ανταπόκριση. Στο Κίεβο σχηματίζονται ουρές στα στρατολογικά γραφεία, όχι μόνο από άντρες, αλλά και από γυναίκες που έχουν μείνει πίσω ή έχουν επιστρέψει από τα σύνορα όπου φυγάδευσαν τα παιδιά τους. Οι δυνάμεις πυροβολικού Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκονται αντιμέτωπες ένα βήμα μακριά από την πρωτεύουσα. Ρωσικό τάγμα μπήκε στο Ιρπίμ, προάστιο του Κιέβου, όπου το 70% του πληθυσμού ζει σε υπόγεια καταφύγια. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα ρωσικά τάγκς απέχουν 10 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε εικόνες που υποστηρίζει ότι προέρχονται από στρατιωτική βάση κοντά στη Χερσόνα. Οι εικόνες δείχνουν στρατιωτικό οπλισμό που έχει εγκαταλειφθεί και βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Μαριούπολη, το σφυροκόπημα της πόλης συνεχίζεται, καθώς η εκεχηρία απέτυχε, όπως και η απομάκρυνση των αμάχων. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραφαν χαοτικές σκηνές με κατοίκους που ξεκίνησαν για να φύγουν από την πόλη και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να προστατευτούν από τα πυρά.